Παραπληροφόρηση ονομάζεται η σκόπιμα κακή πληροφόρηση που χαρακτηρίζεται από τη μετάδοση ανακριβών, μονόπλευρα διωγγωμένων ή επινοημένων πληροφοριών ή και την απόκρυψη άλλων. Μορφές παραπληροφόρησης. Ως παραπληροφόρηση νοείται η σκόπιμη προσπάθεια παραπλάνησης του κοινού που αποσκοπεί σε κάποιο όφελος και όχι η ακούσια αναμετάδοση λανθασμένων πληροφοριών. Ωστόσο, είτε υπάρχει απότερο κίνητρο είτε όχι, η μία άρτια ενημέρωση του κοινού είναι εξίσου επιζήμια. Μετάδοση ψευδών πληροφοριών. Οι ψευδείς ειδήσεις, fake news, είναι ιστορίες οι οποίες παρουσιάζονται κυρίως ως δημοσιογραφικές, είναι όμως κατασκευασμένες εσκεμμένα για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Οι ψευδείς ειδήσεις μπορούν να περιέχονται σε ψηφιακό ή έντυπο περιεχόμενο. Επίσης, μπορεί να λάβουν τη μορφή ολόκληρων ιστοσελίδων που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζουν με αξιόπιστα ειδησιογραφικά sites. Ο σκοπός των ψευδών ειδήσεων είναι είτε εμπορικός, όπως η προώθηση ενός προϊόντος ή η δημιουργία κίνησης προς μία ιστοσελίδα, είτε πολιτικός, παραπληροφόρηση ή διαμόρφωση κοινής γνώμης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν όλο ένα και αυξανόμενο παρεμβατικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση των ειδήσεων που προβάλλουν αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ανακριβείς πληροφορίες. Στο πλαίσιο της χειραγώγησης του κοινού και με προφανή στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων, είναι συχνή η μετάδοση πληροφοριών που δεν αποδίδουν επακριβώς την πραγματικότητα. Πρόκειται δηλαδή για ειδήσεις που, αν και αποδίδουν μέρος της αλήθειας, δεν είναι απολύτως ακριβείς. Απόκρυψη πληροφοριών. Συνήθης μορφή παραπληροφόρησης είναι και η απόκρυψη πληροφοριών. Στις περιπτώσεις αυτές, η παρουσίαση των γεγονότων γίνεται με υπερτονισμό επουσιωδών πτυχών του θέματος, ώστε να καταστεί όσο το δυνατό λιγότερο εμφανής η απουσία ολοκληρωμένης κάλυψης των γεγονότων. Μονόπλευρα διωγγωμένες πληροφορίες. Σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζονται μονόπλευρα τα γεγονότα και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει το συμπέρασμα ή να δημιουργείται η εντύπωση που κάθε φορά εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Εμφατική προβολή δευτεροβόντων θεμάτων. Αυτή η μέθοδος επιλέγεται όταν ο στόχος είναι ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης.